Είμαι στην ευχάριστη θέση σήμερα να καλωσορίσω τον φίλο, συνάδελφο, αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για μια εξέλιξη η οποία είναι θετική. Είναι μια προσπάθεια η οποία έγινε από τον Κυρικό Σύλλογο και χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση της περιφέρειας δεν θα ήμασταν εδώ αυτή τη στιγμή. Χθες λοιπόν, μετά από μια διαδικασία που διήρκησε κάποιο χρονικό διάστημα, πέρασε, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδος η προγραμματική σύμβαση για την εξωτερική αποκατάσταση του παλαιού δικαστικού μεγάρου που βρίσκεται στην οδό Καποδιστρίου. Επιτέλους θα δούμε ένα έργο τουλάχιστον να υλοποιείται. Ήταν ένα αίτημα όχι μόνο των δικηγόρων, των συναδέλφων, όσων εργάζονται μέσα στα δικαστήρια, αλλά ένα αίτημα νομίζω όλων των πολιτών, οι οποίοι βλέπουν ένα εμβληματικό κτίριο, από τα ελάχιστα που έχει η πόλη, να είναι πραγματικά σε αυτή την άθλια κατάσταση που βλέπουμε σήμερα. Εάν λοιπόν, θα πρέπει να το ξαναπώ εδώ, όπως δεν μπορώ να παραβλέψω, χωρίς τη χρηματοδότηση της περιφέρειας, χωρίς τη βοήθεια του κυρίου Περιφερειάρχη και του Περιφερειάρχη και χωρίς την άμεση ενέργεια εκταμείευση ενός ποσού 600.000 ευρώ για αυτό το έργο, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Βεβαίως, νομίζω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αυτά θα μας τα πει βέβαια ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, θα δούμε το έργο αυτό να υλοποιείται και να πλέον να απολαμβάνεται από τους πολίτες της πόλης μας όπως έπρεπε να είναι. Το γεγονός ότι το νεοκλασικό κτίριο δικαστικό μέγαρο της Οδού Καποδιστρίου, το οποίο κατασκευάστηκε το 19ο αιώνα, έπρεπε να συντηρηθεί και να επισκευαστεί, ήταν μια επιτακτική ανάγκη. Γνωρίζετε όλοι ότι εδώ και μια δεκαετία υπήρχαν οι διαβόητες σκαλοσιές, οι οποίες, αν μη τι άλλο, προσέβαλαν την αισθητική όλων μας, των δημοτών και των δικηγόρων και όλων όσων υπηρετούν την ελληνική δικαιοσύνη. Ήταν λοιπόν μια επιτακτική ανάγκη και μετά από αίτημα του φίλου Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου και συντονισμένες προσπάθειες οι οποίες έγιναν, καταφέραμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα έλεγα, να επικαιροποιηθεί μια μελέτη η οποία είχε εκπονηθεί από τη Θέμιδα Κατασκευαστική, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η χρηματοδότηση ενός ποσού 600.000 ευρώ και να ενταχθεί το έργο αυτό στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Στη συνέχεια, έγιναν πάλι συντονισμένες προσπάθειες και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τον οποίον ευχαριστώ, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ενεκρίθη η σύμβαση αυτή από το ΤΑΓΔΙΚ, στην διοκτησία του οποίου ανήκει το κτίριο αυτό. Χθες ενεκρίθηκε από το Περιφερειακό μας Συμβούλιο το σχέδιο αυτό της προγραμματικής σύμβασης. Θα υπογραφεί το επόμενο χρονικό διάστημα και είμαστε σε θέση να πούμε ότι σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης εργολαβίας θα μπορούμε να είμαστε σε θέση να απολαμβάνουμε ένα κτίριο επισκευασμένο και συντηρημένο εξωτερικά. Θα έχουν φύγει σκαλοσιές και θα έχει αλλάξει η αισθητική του όψη και θα έχει βελτιωθεί και η όψη όλης της περιοχής την οποία προσέβαλε αυτή η εικόνα την οποία όλοι είχαμε δει. Αυτό βέβαια γίνεται άμεσα και συντονισμένα και έχουμε και στο πρόγραμμα να γίνει και μία πρόσβαση αμαία στο επόμενο χρονικό διάστημα, να ζητήσουμε μία ένταξη μιας πρόσβασης αμαία, γιατί είναι από τα ελάχιστα δικαστικά μέγαρα στην Ελλάδα που δεν έχει σύγχρονη πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία. Αυτά όλα, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζονται μεθοδικότητα, δουλειά και να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο όλοι σήμερα απολαμβάνουμε. Αυτά ήρθα να ανακοινώσω στο φίλο Πρόεδρο και ελπίζουμε το χρονικό διάστημα να τρέξουν γρήγορα διαδικασίες και είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό για να πούμε ότι ολοκληρώσαμε ένα πολύ μεγάλο έργο για την πόλη της Λαμίας.